πυρκαγιά στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου στη Δυτική Θεσσαλονίκη, στην Πολύχνη, μέσα στην Πολύχνη, αναδεικνύει για μια ακόμη φορά τις τεράστιες ευθύνες της κυβέρνησης και όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων για την κατάσταση που ζει σήμερα και ο λαός της Δυτικής Θεσσαλονίκης και ο λαός σε όλη την Ελλάδα. Για τη σημερινή πυρκαγιά που είναι η δεύτερη μετά από το 2021 στο συγκεκριμένο στρατόπεδο, σε έναν από τους λίγους πνεύμονες πρασίνου στη Δυτική Θεσσαλονίκη, δεν ευθύνονται ούτε τα ακραία καιρικά φαινόμενα, ούτε η κλιματική αλλαγή. Δεν ευθύνονται τα ακραία καιρικά φαινόμενα για το γεγονός ότι τα πυροσβεστικά οχήματα που ήρθαν από την πρώτη στιγμή για να κατασβήσουν τη φωτιά δεν είχαν νερό για πάρα πολλή ώρα. Δεν ευθύνονται τα ακραία καιρικά φαινόμενα για το γεγονός ότι το στρατόπεδο είναι ακαθάριστο, το ότι δεν υπήρχε μία υδροφόρα, έστω και προληπτικά, σε μία μέρα που ήταν γνωστό ότι όλη η Ελλάδα ήταν σε κόκκινο συναγερμό. Καλούμε το λαό της περιοχής σε επαγρύπνηση, σε ετοιμότητα, για να διεκδικήσουμε να πάρθουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να μην γεγόμαστε το καλοκαίρι, για να μην πλημμυρίζουμε το χειμώνα, για να πάρθουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των χώρων πρασίνων.